Θα σας πάω τώρα στο γραφικό Βελβετό Κοζάνης, στο φύλακα του Αλιάτικα. Αποκύμαστε για την οικονομία του σιώμου μουσικής Βελβετινές Φωνές. Τι ωραία όνομα, η οποία χοροδία ενώνει τρεις γενιές, όπως θα διαπιστώσετε. Λοιπόν, ο σύλλογος ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2017 από τα μέλη της χοροδίας και έχει τρία τμήματα. Την τετράφωνη μεικτή ενηλίκο, την τρίφωνη εφηβική και την δίφωνη παιδική χοροδία. Το τμήμα ενηλίκων αποτελείται από 50 μέλη και το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει τραγούδια από το φάσμα και τον πλούτο της ελληνικής και ξένης μουσικής. Τη διδασκαλία και τη διεύθυνση όλων των τμήματων έχει από το 2008 η κυρία Αλεξάνδρα Παπά. Η Αλεξάνδρα Παπά. Η Αλεξάνδρα Παπά είναι υπουργός Αρτέων Φοιτητικών. Είναι επίσης απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτικής Μακεδονίας και του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση στα μουσικοπαιδαγωγικά. Παράλληλα, είναι μαέστρος σε παιδική σχολική χοροδία και σε μικρή χοροδία ενηλίκου στην Κοζάνη και στη Φλόρεντα. Η χοροδία μας θα ερμηνεύσει απόψε τα τραγούδια Το Δίχτυ, Άσπρο Περιστέρι και Μυρτιά. Thank you.
καλέσατε τη σημερινή τον κύριο Μελένη Κουραντά, πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου, να έρθει κοντά μας για να απολύνει την δημητική πλακέτα, αλλά και τον δίπλωμα συμμετοχή στην κυρία Παπά. Αν θέλετε, ελάτε κοντά μου, έτσι και ώστε ο φωτογράφος της βραδιάς μας θα μπορέσει να σας έχει μια φωτογραφία να πιστεύει.